Σιγουρέστε με, όσες φορές και να το κάνει κανείς αυτό το πράγμα, έχει πράγμα. Αυτό να το ξέρω. Φανερά συγκινημένος ο απερχόμενος και νυν δήμαρχος Ρεθύμνου για τέταρτη φορά Γιώργος Μαρινάκης στην ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου στο σπίτι του πολιτισμού στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου υπογράμμισε τη βαθιά ευθύνη που χαρακτηρίζει αυτή τη θητεία για την ολοκλήρωση του έργου σε έναν Δήμο με έλλειψη υποδομών, με ανάγκη όμως και για μικρότερα έργα που όσο χρονίζουν αποτελούν εξίσου σημαντικό πρόβλημα. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για μας. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη φορά που οι Ρεθυμνιώτες και οι Ρεθυμνιώτες μας εμπιστεύτηκαν. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Συναισθανόμαστε απολύτως το βάρος αυτής της ευθύνης, όπως συναισθανόμαστε και κάτι άλλο, ότι η νέα δημοτική περίοδος είναι τελείως διαφορετική. Ο πύχης έχει τεθεί ψηλά, η ανάγκη για ανάπτυξη είναι δεδομένη, η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου άλλαξε, όπως και ο νόμος που διέπει τον τρόπο συνεργασίας τους. Είναι μια νέα δημοτική περίοδος, με άλλη σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου, που διέπεται από ένα άλλο νόμο, ο οποίος μας καθιστά όλους πιο υπεύθυνους και μας καλεί να είμαστε υπεύθυνοι σε όλη τη διάρκεια της θητείας. Πιστεύω έντονα ότι όλοι εμείς που είμαστε εδώ, είτε επέτυχαν είτε όχι στις προηγούμενες εκλογές, το έκαναν γιατί αγαπούν τον τόπο, γιατί αγαπούν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θέλουν να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Έτσι και έλαβε το χειροκρότημα των παρευρισκομένων ο Γιώργος Μαρινάκης, όταν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε λίγο καιρό κάποιος δεν θα μπορεί να διακρίνει ποιος είναι η πλειοψηφία και ποιος αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με γνώμονα τη συνεννόηση για το καλό του τόπου. Θα καταβάλω κάθε προσωπική και θεσμική προσπάθεια, ώστε σε λίγο καιρό να μην καταλαβαίνει κανείς ποιος είναι πλειοψηφία και ποιος είναι μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι χρέος μας να συνεννοούμε αυτά και να αποδείξουμε ότι το Ρέθυμνο και οι Ρεθυμνιώτες μας ενώνουν, τα προβλήματα μας ενώνουν, έχουμε πολλά στοιχήματα να κερδίσουμε. Τονίστηκε παράλληλα ότι θα υπάρξει περαιτέρω συνεργασία με τους φορείς, με λαμπρό το παράδειγμα της συνεργασίας με την Ένωση Καταλυμάτων και την τοπική εκκλησία στη δομή παροχής εισιτίου και σε έτερα κοινωνικά έργα που τόσο έχουν ανάγκη οι δημότες. Έχουμε καταθέσει τώρα και πολύ καιρό τη διάθεσή μας να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς. Σεβόμαστε την Εκκλησία και τον προεξάρχοντά της, τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι μια φωτεινή προσωπικότητα και που σφραγίζει με τη δικιά του παρουσία την ανέλυξη και την, αν θέλετε, ανάπτυξη αυτού του τόπου και ενός πολύ μεγάλου κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου που το έχει ανάγκη η κοινωνία μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς.